Αν μέχρι τέλους του έτους δεν παραδοθεί από τον εργολάβο η επέκταση της αποχέτευσης ναυπάκτου, το έργο κινδυνεύει να μετατραπεί σε ορολογιακή βόμβα που θα σκάσει στα χέρια της Δημοτικής Αρχής, αφήνοντάς την με μια μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ο νέο δήμαρχο Ναυπακτία Γιάννη Μπουλέ, αμέσω μετά την εκλογή του, με πρωτοβουλία του, ξεκίνησε κύκλο επαφών και συναντήσεων, προκειμένου να έχει ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση. Αρχίζοντα από το Δήμο Ναυπάκτου, επεδίωξε συνάντηση με τον νυν δήμαρχο Θανάση Παθανάση, τον οποίο δεν στάθηκε δυνατό να συναντήσει λόγω απουσία του. Στη συνέχεια, ζήτησε ενημέρωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ναυπάκτου και από τη Δημοτική Επιχείρηση δρυψη από, από την ενημέρωση που είχε, προέκυψαν τα εξή στοιχεία. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου θα αντιμετωπίσει προβλήματα με τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του Δήμου για το μήνα Δεκέμβριο. Το έργο επέκταση του αποχαιρετικού δικτύου του Δήμου Ναυπάκτου, η παραλαβή του οποίου σε πλήρη λειτουργία έχει οριστεί για τι 31 Δεκάτου 2010, κινδυνεύει να πεταχθεί με ολέθριε συνέπειε για το Δήμο. Συγκεκριμένα, οι εργασίε επέκταση του αποχαιρετικού δικτύου του Δήμου Ναυπάκτου έχουν διακοπεί από το Μάιο του 2009, λόγω τη μη καταβολή από τη στον εργολάβο του έργου του ποσού του ΦΠΑ που ανέρχεται στι 580.000 ευρώ. Όπως τονίζει ο νέος Δήμαρχος Ναυπακτία, η ενέργεια αυτή της Δημοτικής Αρχής του κ. Παπαθανάση καθίσταται εγκληματική, καθώς ο χρόνος που απομένει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, η ημερομηνία παράδοσης του έργου από τον εργολάβο, δεν επαρκεί για την ολοκλήρωσή του. Με αποτέλεσμα την απέταξη του έργου από το συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα κατασκευής του, ακόμη και αν την ίσα τη στιγμή εξασφαλιστεί το προαναφερόμενο ποσό των 580.000 ευρώ. Η απέταξη του έργου, πέρα από το, το γεγονό ότι θα στερήσει από την πόλη ένα σημαντικό έργο για τη βελτίωση τη ποιότητα ζωή των δημοτών και την προστασία του περιβάλλοντο, θα σε ένα υπέροχο χρέο που υποθηκεύει το μέλλον του Δήμου Ναυπακτία για τι επόμενε δεκαετίε, καθώ στο υψηλό ήδη χρέο που κληρονομεί ο νέο Δήμο από τον καταργούμενο Δήμο Ναυπάκτου θα προσθεθούν ένα ποσό τη τάξη των 10 εκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχεί στη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχή και το οποίο θα πρέπει να καταβάλει πλέον ο νέο Δήμο Ναυπακτία. Ένα επιπρόσθετο ποσό της τάξης των 2.800.000 ευρώ που αποτελεί προς στο αρχικό προπολογισμό του έργου σύμφωνα με τον ανακεφαλαιοτικό πίνακα εργασιών που υπέβαλε ο εργολάβος του έργου και έγινε αποδεκτός από το Συμβούλιο της ΔΕΙΑΝ και από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπάκτου. Η Δημοτική Αρχή του κ. Παπαθανάση σε αυτέ τι δύσκολε στιγμέ για το Δήμο είναι κυριολεκτικά άφαντη, έχοντα αφήσει το Δήμο Ναυπάκτου το κυβέρνητο, σχολιάζει κλείνοντα το δελτίο τύπου η παράταξη του Γιάννη Μπουλέ. Κατόπιν αυτών, ο Νεκλογής Δήμαρχος Ναυπακτίας πριν ακόμη να λάβει τα νέα του καθήκοντα, βρίσκεται σε συνεχείς επαφές και συναντήσεις με την Ομαρχία του Λακαρνανία, η οποία ως διευθύνουσα υπηρεσία έχει την αποκλειστική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου, με την περιφέρεια Δυτική Ελλάδος και με το Υπουργείο Οικονομίας προκειμένου να βρεθεί λύση και να αντιμετωπιστεί το μείζον αυτό πρόβλημα, το οποίο, αν δεν λυθεί, θα βάλει το νέο Δήμο Ναυπακτία σε οδυνηρέ περιπέτειες.